Γι' αυτό ειλικρινά δεν άκουσα τίποτα. Πανταυτού άκουσα κάποιες αντεκλήσεις σχετικά με το ποιος τι είπε ο καθένας, ποιος έκανε τι. Εγώ, επειδή συμμετέχω στο σύνδεσμο, στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Συνδέσμου και είμαι αυτός ο οποίος παρέδωσε τη σκητάλη στο σημερινό πρόεδρο, τον κύριο Κυράκο, θέλω να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι ο αγώνας που γίνεται καθημερινά προκειμένου να υπερβούμε, να υπερκεράσουμε τα προβλήματα τα καθημερινά είναι τόσα που πραγματικά είναι άθλος μέχρι εδώ που έχει φτάσει. Και αυτό δεν το αντιλαμβάνεται μόνο όποιο δεν έχει ασκήσει διοίκηση, ιδιαίτερα στα δημοτικά πράγματα. Εδώ ο περιφερειάρχης, ο αφερχόμενος, που ακούστηκαν πολλά σήμερα, αφιέρεσε το μέγιστο εκ των δραστηριοτήτων των δραστηριοτήτων του στη λύση του προβλήματος των απορριμμάτων. Και έχουμε φτάσει ένα χρόνο μετά σχεδόν και ουσιαστικά βρισκόμαστε μακριά ακόμα. Και τούτο γιατί. Διότι οι διαδικασίες είναι τέτοιες, είναι τόσο δεδαλώδεις οι διαδικασίες που για ένα απλό δρόμο στο πουθενά, εγώ για να πάρω αδειοδοτήσεις ως δήμαρχος υπερεύει το ένα χρόνο. Πόσο μάλλον για ένα έργο που έχει σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων, που έχει σχέση με το περιβάλλον και καλώς υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες προκειμένου και αυτοί που τους, κατά κύριο λόγο τους αφορούν στις περιοχές των οποίων θα γίνουν κάποιες τέτοιες ενέργειες να μην αμφιβάλλουν ότι αυτό το έργο που θα γίνει δεν θα γίνει με τις πρέπουσες και τις θέουσες με τη θέουσα προσοχή. Θέλω να κάνω μια έκκληση προς τους δημότες της περιοχής να μας ανεχθούν ακόμη για λίγο και να γίνει και αν είναι δυνατόν, εγώ νομικός δεν είμαι και εσύ κύριε Πρόεδρε είστε νομικός και ο Σουζαγητάκος είναι και ενδεχομένως και άλλοι εδώ μέσα, εάν υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε παράταση από το δικαστήριο, βεβαίως με τη συνένεση των κατοίκων. Διότι εάν δεν υπάρχει η παράταση από το δικαστήριο και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι του τοπικού συμβούλιου, οι σύλλογοι κλπ. Πράγματι να το θέλουν αυτό, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, ένας οποιοσδήποτε πολίτης να κάνει μια καταγγελία και να αρχίσουν να πέφτουν τα πρόστιμα. Είναι η τιμή που συμμετέχουμε στο συμβούλιο αυτό για να το προωθηθούμε, μια και σαν Δήμος συμμετέχουμε και με την κατηγορία μας στο συγκεκριμένο χώρο. Μετά και το πρόεδρο του Συνδέσμου σε σχέση με αυτά που έχουμε την διαχείριση των αποκλήτων από την μεριά του Συνδέσμου. Μία ημερομηνία και περίμενα να γίνει και μία κριτική που για μένα γίνεται. Ο κύριος Γενικός, και το βγάλαμε όλοι πολύ ωραία και καλά, ότι είπατε συνεπείς και τέτοια, είπε σε 45 το χώρο, σε 45 μέρες βλέπω τις αδειοδοτήσεις και θα το δοτήσω το πέρα. Τις απαντήσεις. Έχει περάσει ένας χρόνος και θέλω να πω για την ασυνέπεια του κράτους που το είπατε, αλλά περίμενα να ξεκινήσει και να γίνεται η κριτική κύριε από την κεντρική διοίκηση και αυτή έχει την όλη και το μαχαίρι και το πεπόνι και όχι προς εμάς που τρέχουν. Δεν μίλησε κανείς γιατί όλη αυτή τη διαδικασία που είχε αναλάβει η περιφέρεια να την ολοκληρώσει. Γιατί και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας παραχώρησε το χώρο σύντομα ή ο σύνδεσμος έκανε αυτή τη διαδικασία που να κάνει με τις ενότητες για να το διευκολύνει και ήταν αρμόδια ο σχεδιασμός της περιφέρειας να αποχωρήσει. Κατά συνέπεια υπάρχει μια καθυστέρηση σημαντική από την περιφέρεια και για μια καθυστέρηση για προσωρινή λύση. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που έστω που σήμερα καταφέρουμε να μιλήσουμε. Δυστυχώς παρευρεθήκαμε σε ένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο δεν μας δόθηκε ο λόγος. Ήταν ένα πολιτικό συμβούλιο, οι δήμαρχοι ήμασταν εδώ. Ακούστηκαν από κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σπάρτης ότι οι όμοροι δήμαρχοι αποφεύγουν τις εδώ εμφανίσεις.
πραγματικά συμβούλια που έγιναν για τους δικούς τους λόγους. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή, δεν αποφεύγαμε και δεν αποφεύγουμε κανέναν. Διότι ήρθαμε και δεν τοποθετηθήκαμε και δεν μας δώσατε το λόγο, σε δημάρχους δήμων δεν δώσατε το λόγο. Και δεύτερον, διότι με τη Δημοτική Αρχή έχω απόψε να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε συνεχώς σε επαφή. Όλοι οι δήμαρχοι με την σημερινή Δημοτική Αρχή, τους κυρίους αντιδημάρχους που εκπροσωπούν το Δήμο και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου που επίσης εκπροσωπεί και τον Πρόεδρο της ΕΕ, αλλά και εμείς οι δήμαρχοι, είμαστε σε καθημερινή επαφή, έχουμε το ίδιο πρόβλημα με όλους, αλλά και σε επανειλημμένες συσκέψεις. Κύριε Πρόεδρε, ως γνωστό ασχολούμαι με τα κοινά 15 χρόνια. Έκπληκτος διαπιστώνω ότι έχω παρευρεθεί δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης και Δημοτικός Σύμβουλος, χωρίς να έχει καμία εξοδότηση, παρεμβαίνει για τις καριές, Οι καριές είναι ένα μέρος που εκπροσωπείται, το πρώτο σύμβολο της καριών. Δεν έχει καμία εξοδότηση, ας πούμε, ο κ. Δημοτικός Σύμβουλος να είναι εκ μέρους της καριές. Εμείς γνωρίζουμε τα προβλήματα στο πορείο μας. Καλό είναι και κάθομαι στα τραπέζια εδώ πέρα, σεβόμενος όλους εσάς, και αν τα προβλήματα αυτά μπορούμε να τα λύσουμε όλοι μαζί, να τα λύσουμε. Ο κ. Μιράγιας, ο Μανχή, αν είχε επανειλημμένο στις καριές, δεν υπάρχει καμία εξοδότηση. Άρα λοιπόν αυτό με εκπλήσει και θέλω να πω, ας πούμε, ότι κάποιες φορές μπορεί να σταματήσει. Διότι πραγματικά με στενοχωρεί το γεγονός αυτό, που βαρύνουμε σε αυτό το τραπέζι, και θέλω να πω κάτι, ότι τότε που πήραμε αυτές τις αποφάσεις για το δημοτοκίνητο, εκφράζει την άποψη ιδιότητα ο κ. Μιράγιας και ο κ. Μιράγιας στον Περιφερειακό εδώ πέρα, τη σύσκεψη. Και θέλω να πω επίσης ότι ο κ. Γενικός εκείνο το βράδυ είπε ότι απάνω από 15-20 χιλιόμετρα δεν το συζητάμε για το δημοτοποιητήριο. Δεν θέλω να ξανασπαταλίσω τον χρόνο μου, έτσι, ειλικρινά. Δεν ξέρετε οι περιφερειακοί τι που δουλεύουν. Να σπαταλίσω τον χρόνο μου σε άλλο να βρείτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί απόψε είναι. Δεν, από ό,τι βλέπω δεν πρόκειται να πάρετε απόφαση. Δεν υπάρχει απόφαση. Είναι έκφραση θέση όπως είναι. Έτσι πράγμα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι μπροστά σας σε ένα μήνα. Και ισχύει για μένα. Έτσι. Γιατί αν αρχίσουν τα πρόστιμα εδώ, θα βγαίνουν και εκεί. Ας έχω το δικό μου σου πιλότο. Λοιπόν, πάρτε μια συγκεκριμένη απόφαση. Οι τρεις προτάσεις που κάνατε είναι δύο στην ουσία. Η μαγική λέξη είναι αυτή που είπε, την είπε ο κύριος Περπέτης, συνένεση. Εγώ θα δώσω τότε και τη λέξη σύνεση. Λοιπόν, κρίνετε και αποφασίστε, γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει όπως πρέπει. Όπως όλοι γνωρίζετε, ή μάλλον δεν το γνωρίζετε, οι προσπάθειες που έχουν κάνει και σαν διαδημοτική συνεργασία και σαν ενότητα, οι συναντήσεις που έχουν γίνει είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, δεν είναι αυτή η σημερινή μας παρουσία εδώ. Υπάρχουν συναντήσεις, όπως είναι πολύ καλά οι αντιδήμαρχοι που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές και με παρεμβάσεις και παρόντες και στο τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο στην Τρίπο. Και εγώ θέλω να πω το εξής. Θα σου πει ένα πρόβλημα, η διαχείριση των απορριμμάτων που μας αφορά όλους. Τα σκουπίδια δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε δικά σου. Τα σκουπίδια είναι όλων μας. Και ίσως αύριο, σε ένα χρόνο, σε τέσσερα χρόνια, να μην είμαστε εδώ. Σαν δήμαρχοι. Με τον Καποδίστρια 2. Πρέπει να υπάρχει, άρα, να δείξουν οι εμπλεκόμενες πλευρές, όλοι μας δηλαδή, πνεύμα συνεργασίας, ώστε να βρεθεί μια λύση. Θα σας πω κάτι. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μιστράκ το αίτημα. Και δεν είναι αυτό τυχαίο που το λέω, να δοθεί άδεια τομής από τον Δήμο μας για το ναυαγωγό ίδρυσης του Δήμου Σπαρτιατών. Έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έβλεπε την αναγκαιότητα. Δεν το έβλεπε στο πνεύμα της συνεργασίας με τον Δήμο Σπαρτιατών και ίσως με πνεύμα μπροστά. Και δεν προχωρούσε.